Καλώ ήρθες στο The Greek Curiosity Podcast. Ένα ελληνικό podcast που κάθε εβδομάδα θα σου δίνει τροφή στην έμφυτη περιέργεια που έχει για τον κόσμο. Έχει σκεφτεί ποτέ ότι ορισμένε καθημερινέ συνήθειες μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο για την ανάπτυξη του εγκεφάλου σου. Το θέμα μα σήμερα είναι ο εγκεφαλό μα. Οι καθημερινέ συνήθειε που τον επηρεάζουν και πόσο ο εγκεφαλό μα καθορίζει τη ζωή μα. Να πούμε τώρα εδώ, Ειρήνη, ότι ένα γεγονό που μα έκανε να ερευνήσουμε το συγκεκριμένο θέμα είναι ότι επηρεαστήκαμε από τον Dr. Daniel Lehman, ο οποίο όντω απέδειξε μετά από πάρα πολλά χρόνια που έκανε έρευνε ότι βλάβε στον ανθρώπινο εγκέφαλο δεν είναι μόνιμε. Και επειδή ορθώνονται, βασικά. Ναι, ναι. Το οποίο είναι πολύ σοκαριστικό. Και είναι ένα ε, άνθρωπο, είναι, είναι Αμερικάνο, είναι ψυχίατρο, ε, με ειδίκευση διαταραχή του ανθρώπινου εγκεφάλου. Έχει δημοσιεύσει πάρα πολλά άρθρα, βιβλία σχετικά με το πώ λειτουργεί ο εγκέφαλό μα. Και είναι πραγματικά εντυπωσιακό, γιατί συνήθω σκεφτόμαστε ότι ένα ένας, ένας άνθρωπο πάθει ένα εγκεφαλικό ή, ή, έχει μια ψυχική διαταραχή. Είναι ένα διέξοδο. Δεν, ναι, ναι, ναι. Υπάρχει δεν υπάρχει, υπάρχει θεραπεία mm. ακριβώ. Να πούμε εδώ ότι ο εγκέφαλος είναι το πιο πολύπλοκο όργανο σε όλο το σύμπαν. Εκτιμάται ότι έχουμε πάνω από 100 δισεκατομμύρια νευρικά κύτταρα στον εγκεφαλό μα. Και wow. κάθε ένα από αυτά συνδέεται με το διπλανό του, όχι κατευθείαν, αλλά μέχρι και με 10.000 εφορτικού συνδέσμου. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι έχει περισσότερου συνδέσμους στο κρανίο σου από ότι είναι τα αστέρια στο σύμπαν. Και αν το σκεφτεί, δεν ξέρω, δεν ξέρω για σένα, no. αλλά εγώ έχω να τα μετρήσω. <laughs> δεν σου κρύβω <laughs> <Σε κάποιες> <laughs> <τρελές> <laughs> <γαραδιές>. <laughs> Ε, και είναι λίγο ένα άβυσο. Δε... Ναι, ναι. Νομίζω ότι έχει μετρήσει και εμεί να το μετράς το ίδιο 10 φορέ. Ναι, δεν έχει να το κάνει λίγο να το ψάξει. Ακριβώ. Ναι. Οι πληροφορίε μέσα στον εγκέφαλό μα ταξιδεύουν περίπου με 431 χιλιόμετρα την ώρα. Εκτό φυσικά αν είσαι μεθυσμένο και έχει παρανορκωτικά. Ε. Που μπορεί να ταξιδεύει, αλλά ξέρει, τα μαλλιά θα είναι λίγο αιωρούμενα στον αέρα. Οπότε είναι σαν να ταξιδεύει και πιο γρήγορα από τη Φόρμουλα 1. Έτσι. Σωστό. Σωστό. Αν το σκεφτεί. Αβίστευτο. Το ήξερε γενικά ότι ο εγκέφαλο σου είναι μόνο το 2% του σωματικού σου βάρου. Αλλά χρησιμοποιεί το 20 με 30 των θερμητών που καταναλώνει καθημερινά. Το οποίο είναι αρκετό, αν το σκεφτεί. Αν σκεφτεί ότι τρέχω κάθε μέρα και νιώθω ότι δεν, δεν, καταναλώνω τίποτα. <laughs> κάτι δεν πάει καλά με τον εγκέφαλο, νομίζω. Έτσι. Δεν τρέχει. Ψέματα σα λέει. Απλά περπατάει. <laughs> <λέτε>. <laughs> ναι, ναι. το τρέξιμο είναι περπάτημα, παιδιά. δεν ξέρω εσεί πώ το έχετε κλάβει. αλλά περπάτημα. Και αυτό κάτι κάνει. Γενικά, σε καθημερινή βάση, ένα μέσο άνθρωπο χάνει κατά μέσο όρο 85.000 κεφαλικά κύτταρα. Καίγονται δηλαδή. Ναι. Άρα είναι πολύ σημαντικό να βρει του μηχανισμού που θα τα αναπληρώσει. Έχει σκεφτεί ποτέ ότι ορισμένε καθημερινέ συνήθειε μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο για την ανάπτυξη του εγκεφάλου σου. Κάποιε συνήθειε που επηρεάζουν αρνητικά τον εγκέφαλό μα, όπω μπορείτε να καταλάβετε, είναι τα ναρκωτικά και το αλκοόλ. Υπάρχουν. Ε, ε, Έρευνες οι οποίες δείχνουν σε φωτογραφία εγκεφάλους που είναι επηρεασμένοι από αλκοόλ και από ναρκωτικά και έχουν διάφορα κενά, σαγωγικά αν θέλετε, μέσα στον εγκεφαλό τους. Όντω μας επηρεάζει πάρα πολύ, επηρεάζει ε, την ομιλία μας, την όρασή μας, μέχρι και την ισορροπία μας. Επίσης ένα άλλο αρνητικό που ενοχλεί τον εγκεφαλό μας είναι η παχυσαρκία. Ε, άλλες έρευνες έχουν δείξει ότι όσο μεγαλώνει το σωματικό σου βάρος, όντω μειώνεται το πραγματικό μέγεθο του εγκεφάλου σου. Τελικά το μέγεθο μετράει, αλλά όταν μιλάμε για το πιο πολύτιμο όργανο μα. Άρα καταλαβαίνω σε γιατί τώρα τρέχει τα βουνά σαν τρελή <laughs> επί <laughs> ώρε. <laughs> για να μεγαλώσει <laughs> το πιο πολύτιμο όργανο. Ακριβώ. <laughs> η πίεση είναι επίση ένα ακόμα πράγμα που επηρεάζει αρνητικά τον εγκεφαλό μα. Κυρίω όταν, όταν, είναι υψηλή, δημιουργεί προβλήματα σοβαρά γιατί εμποδίζει τη ροή του αίματο στον εγκέφαλο. Ένα ακόμα πράγμα που μπορεί να μην έχετε σκεφτεί είναι τα τραύματα στον εγκέφαλο. Δηλαδή, αν σκεφτεί καλή ώρα ένα ποδοσφαιριστή, mm -hmm. όταν χτυπάει, όταν κάνει κουτουλιέ, έτσι όπω ναι, το λέμε ναι. στην Ελλάδα, με την μπάλα όλη την ώρα, μπορεί ενδεχομένω να δημιουργηθεί ένα τραύμα στο κρανίο και ενδεχομένω να σου τρυπάει τον εγκέφαλο. Και να μην το καταλαβαίνει, προφανώ δεν θα είναι Σε κάτι. Σε πολύ ελαφριά μορφή. Ακριβώ. Ναι. Αλλά είναι, είναι ένα τραύμα, και αυτό είναι ένα τραύμα. Που ενδεχομένω δεν το καταλαβαίνουμε και πολύ συχνά ή δεν το σκεφτόμαστε είναι ότι το περιβάλλον παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο και για τον εγκεφαλό μα. Δηλαδή, ένα περιβάλλον είναι τοξικό. Ε, σχέσει. Μια δουλειά. σχέση. Η οικογένεια ενδεχομένω. Mm. Το εργασιακό περιβάλλον. Mm -hmm. δεν, είναι ασπάν... δεν είναι τυχαίο που λένε ότι το... δεν είναι καλό να, να ζει ένα. Τοξικό να δουλεύει. Ναι, ή να δουλεύει σε ένα τοξικό εργασιακό περιβάλλον. Και νομίζω όλοι μα το έχουμε περάσει. Είτε έχει να κάνει με προηγούμενε σχέσει ή με τωρινή. Είμαι περιβάλλον εργασία. Νομίζω ότι όλοι περνάμε τι φάσει ότι καταλαβαίνουμε ότι ένα περιβάλλον δεν μα ταιριάζει και πρέπει να φύγουμε από εκεί. Γιατί προφανώ ό,τι δημιουργεί ο εγκεφαλό μα, δηλαδή αυτό που συζητάμε και στο προηγούμενο podcast, mm -hmm. ο εγκέφαλό μα συνδέεται άρρηκτα με το έντερό μα. Ναι. Οπότε πολλέ ασθένειε είναι και λόγω εγκεφάλου, ναι, πιστεύω. Ναι. Εδώ νομίζω ότι καλά και να μιλήσουμε και για τι φλεγμονές... Μια σημαντική φλεγμονή για τον εγκέφαλό μας είναι αυτή που προέρχεται από χαμηλά επίπεδα Ω3. Πολλέ έρευνες έχουν αποδείξει ότι το 97% των ανθρώπων έχουμε χαμηλά επίπεδα Ω3. Ναι, fatty acids ουσιαστικά. Mm -hmm. Ο εγκέφαλό μας αποτελείται από 60% λιπόδι ιστό. Πολύ μεγάλη ποσοστό. Ακριβώς. Mm -hmm. Και το Ω3 βοηθάει σε αυτή την αναπληρώση αυτού του ιστού. Έχετε αναρωτηθεί γιατί όλοι επιμένουν να μην σταματάει η εκμάθηση των άνθρωπων. Γιατί ουσιαστικά όταν βλέπω τον παππού μου να κάνει σταυρόληξα ή τον θείο μου ή οποιονδήποτε λειτουργεί τον εγκεφαλό του, ε, όλοι το θυρούμε καλό ότι όχι oh, ναι δεν θα πάθει αλσχάιμερ. Νιώθω ότι όταν σταματάς να μαθαίνεις κάτι καινούριο, ο εγκέφαλος πεθαίνει. Όταν δεν σταματάς... βασικά. Ναι. ναι, όταν, όταν δεν μαθαίνεις κάτι καινούριο, αδρανοποιείται. Ε, οπότε κάθε νέα πληροφορία που επεξεργάζεται ο εγκεφαλό μα κάνει νέου συνδέσμους. Σωστό. Πολύ σωστό. Κάτι άλλο που μάθαμε καθώ ερευνούσαμε το συγκεκριμένο θέμα και μα κίνησε πάρα πολύ την περιέργεια ήταν ε, το είπε ο Dr. Ντάνιελ για το ANTS, που σημαίνει Automated Negative Thoughts. Αυτό είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον και πολλοί θα, θα συμφωνήσουν. Όπω ξέρει, κάθε φορά που έχει μια σκέψη, ο εγκέφαλο απελευθερώνει ουσίε. Και αυτό επηρεάζει το σώμα σου. Για παράδειγμα, όταν κάνουμε αρνητικέ σκέψει, όλοι το έχουμε πάθει αυτό, έχει μια ταχυκαρδία, έναν υδρότα, μια δυσκολία στην αναπνοή. Εκεί καταλαβαίνει πόσο πολύ επηρεάζει η κάθε σκέψη που κάνει το σώμα σου. Αντίθετα, όταν σκέφτεσαι κάτι ωραίο που έχει ζήσει, που θα ήθελε να ζήσει, αυτόματα απελευθερώνονται ορμόνε που σε κάνουν χαρούμενο και διάθετο. Παράδειγμα εγώ, όταν ακούω συγκεκριμένα τραγούδια, απλά είμαι χαρούμενη. Δηλαδή δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Εγώ το παθαίνω με τραγούδια και κλαίω. Ναι, τα <laughs> <Συμφωνώ. laughs> έχω συνδέσει. Συμφωνώ, το συναισθήμα. Προβλήματα, κόσμο, <laughs> <να> δεν ξέρω <laughs> αν το καταλαβαίνετε. <laughs> Θα το πω δεύτερη φορά σήμερα στο podcast. <laughs> Αυτό που προτείνει είναι ότι κάθε φορά που κάνεις τη σκέψη, να κάτσεις να αναρωτηθείς, έχει νόημα. Δεν χρειάζεται η κάθε σκέψη που κάνουμε να θεωρούμε ότι μας λέει και αλήθεια. Κάνουμε σκέψη επειδή κάτι μας έχει επηρεάσει, επειδή κάτι έχουμε δει, επειδή είμαστε σε ένα καυγά και σκεφτόμαστε όλα τα αρνητικά που μπορούμε να σκεφτούμε. Ε, μία πολύ ωραία άσκηση που προτείνει και θα την προτείνουμε και εμείς εσά, είναι ότι ας πάρουμε για παράδειγμα ότι σκέφτεστε «δεν με ακούει ο σύντροφό μου». Και είστε πάρα πολύ νευριασμένος εκείνη την ώρα. Οπότε καλά θα ήταν να κάτσεις να σκεφτείς όντω «δεν με ακούει ή απλά αυτή τη στιγμή, επειδή έχω ένταση μέσα μου, θα δικαιολογήσω την οποιαδήποτε αντίδρασή μου. Γιατί θεωρώ ότι η σκέψη που έχω κάνει είναι σωστή. Μόλι κάτι και το αναλύσει και το σκεφτεί, θα δει ότι δεν ισχύει πάντα. Επίση, ανέφερε ότι γράψε το κάτω. Ναι. Μπορεί και να. Όντω να μην είναι αλήθεια. Και έχει γίνει ένα πολύ έντονο τρέντ τον τελευταίο καιρό, το, εμ... το να γράφει τα συναισθήματά σου χωρί να τα σκέφτεσαι. Το ότι να ανοίγει απλά ένα χαρτί και να τα γράφει. Μπορεί όντω να, να κάνει όντω λάθο. Δεν είναι κακό μερικέ φορέ να γυρνά και το, τον δείκτη σε σένα. Γιατί όπω και να το κάνουμε, όταν είσαι ενευριασμένο για τον ΑΒ λόγο, προφανώ σκέφτεσαι ότι είμαι θύμα, κάποιο άλλο με έχει ενοχλήσει. Δεν ισχύει πάντα. Μ, συμφωνώ. Προφανώ δεν είμαστε εδώ μόνο να σα πούμε τα αρνητικά. Ε, οπότε θα θέλαμε να αναφέρουμε και κάποιε συνήθειε που ενισχύουν την υγεία του κεφάλου μα. Το πρώτο πιο σημαντικό, και είμαστε και πολύ ζωντανό παράδειγμα, νομίζω εγώ και η Μαρίνα, είναι οι συναστροφές με θετικά άτομα. Όταν περάσει χρόνο με αισιόδοξα άτομα και με άτομα που έχουν υγιείς συνήθειε, τι υιοθετεί κι εσύ. Γιατί, γιατί όμω, γιατί ω άνθρωποι είμαστε μεταδοτικοί. Οπότε όταν δει έναν άνθρωπο να γελάει, ε, δεν θα αρχίσει να κλαι. Αν, 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 αν έχει πρόβλημα. Τότε... Δεν ήταν δεκτό, εντάξει, okay, αλλά ισχύει. Έχει πολύ μεγάλο δίκιο. Νομίζω ότι πόσε φορέ έχει τύχει να γνωρίσει άνθρωποι και από την πρώτη στιγμή να καταλάβει ότι ταιριάζουν οι άβρε σου με αυτόν τον ναι, άνθρωπο. Ενέργεια. Μπράβο. Ή αντίστοιχα να γνωρίσει άνθρωποι και να σου ρουφίξει την ενέργεια πάρα πολύ γρήγορα και να πει Δεν αισθάνομαι ωραία, για κάποιο λόγο δεν περνάω πολύ ωραία εδώ πέρα. Οπότε ασυνέστατο σώμα σου να θέλει να απομακρυνθεί. Πολύ, πολύ, πολύ σωστό. Οπότε, ένα tip που θα σα έδινα είναι να βρείτε ανθρώπου και να δημιουργήσετε σχέσει όπω τη σχέση που έχει η Μαρία. Μαρίνα. Ποια είναι η Μαρία. <laughs> Με, Με κερατώνει. <laughs> δεν ξέρω. Πραγματικά, μετρήστε πόσε φορέ γελάμε στα podcast μα. Mm -hmm. Νομίζω. Είναι όλα fake. Τι πρέπει να είναι αλήθεια. <laughs> Σα κορδεύω. <laughs> Ψέματα λέει, μην την ακούτε. Ένα ακόμα πράγμα που βοηθάει την υγεία του εγκεφάλου μας είναι η διατροφή. Η σωστή διατροφή, έτσι. Τα έλεγε και η διατροφολόγος που είχαμε στο προηγούμενο podcast. Ακριβώ. Να πάτε να τα ακούσετε, αν δεν τα έχετε ακούσει. <laughs> δεν είναι παράλογο αυτό που λένε, βασικά είναι τελείω λογικό, mm -hmm. ότι είσαι ο τυτρό. Οπότε είναι η επιλογή σου να βάλει λαχανικά στο πιάτο σου, να βάλει φυτικέ ίνε, να κοιτά λίγο παραπάνω τη ζάχαρη που περιέχουν τα προϊόντα στο σούπερ μάρκετ. Δεν το καταλαβαίνουμε, αλλά σχεδόν όλα τα προϊόντα περιείχουν ζάχαρη. Και η ζάχαρη μα κάνει πάρα πολύ κακό στον οργανισμό μα και προφανώ στον εγκεφαλό μα. Το τρίτο είναι ότι πρέπει να έχουμε έναν καλό ποιοτικό ύπνο. Πολλοί άνθρωποι κοιμούνται κυρίω 4 με 5 ώρε. Ε, αυτό προφανώ δημιουργεί βλάβε στον εγκεφαλό μα. Δεν έχουμε εξελιχθεί τόσο πολύ ώστε να μπορούμε να λειτουργήσουμε σωστά με στη μέρα μα με τόσο λίγε ώρε ύπνο. Ο άνθρωπο χρειάζεται τουλάχιστον 7 ώρε ύπνου. Αλλιώ μειώνεται η μελατονίνη και αυτό δημιουργεί το πρόβλημα πρέπει να αφήσουμε το κινητό και το τάμπλετ πριν πάμε στο, ή, στο, κρεβάτι, έτσι. Ή να, βάλει βάλεις κάποιες συγκεκριμένες ρυθμίσεις. Να, ας πούμε, εγώ το βράδυ μου βάζω να γίνεται γκρι η οθόνη. Οπότε, ναι, ναι, χθε που το έκανα πρώτη φορά, δεν κρύβω, mm. δεν είμαι κι εγώ προ, ε, όταν έγινε γκρι οθόνη, για κάποιο λόγο μπήκα σε μούντο ότι «Ωχ, μάλλον πρέπει να κοιμηθώ». Είστε, Μα, ναι, το μάτι. Με, με, χτύπησε μια κούραση που λέμε. Επίση το άλλο είναι ότι, ε, το οποίο είναι πολύ ωραίο αυτό και πρέπει να το λέμε λίγο πιο πολύ έξω και πρέπει πιο πολύ να το κάνουμε λίγο πράκτη. Το καλύτερο αντικαταθληπτικό είναι η ευγνωμοσύνη. Δηλαδή να κάτσει κάθε μέρα και να σκεφτεί τρία-τέσσερα πράγματα που είσαι ευγνώμων. Υπάρχει πολύ στο DNA του Έλληνα, εγώ θα πω δυστυχώ, ότι γκρινιάζουμε πάρα πολύ. Μα ενοχλούν πάρα πολλά πράγματα. Mm. Ε, κάτι δεν πάει καλά στη δουλειά, φταίει ο άλλο. Κάτι δεν πάει καλά στο σπίτι, φταίει ο άλλο να σταματήσουμε λίγο την, ε, τη σκέψη ότι πρέπει κάπου να αποδώσω την ευθύνη μου και άρα εγώ είμαι συνέχεια το θύμα. Όχι. Έχουμε πολλά πράγματα να είμαστε ευγνώμονε και καλά θα κάνουμε να τα γράφουμε λίγο κάπου και αν δεν θε να τα γράψει, πε τα. Μέ μέρα σου. Πε μου τρία πράγματα, όντω περιμένω comments, τρία με τέσσερα πράγματα που είστε ευγνώμονε. Εγώ θα ήθελα με την Ειρήνη να τα ακούσουμε. Ναι, να μα δώσετε και ιδέε. Και να τα γράφετε όμω. Είναι πολύ σημαντικό να τα γράφετε. Μόνο να τα πείτε στον καθρέφτη, γιατί είχα mm. διαβάσει πολλά self-books που λένε ότι να μιλά μπροστά στον καθρέφτη και να. Να, να σε ευθύνει κιόλα. Πού είσαι τόσο <τους> όμορφο. <laughs> Αυτό ε, το λέω στον ξέρω του το Βαγγέλη, ναι. Και Ενέχει. να, να λε για τα πράγματα που σε ευγνώμων που έγιναν εχθέ, α πούμε, την προηγούμενη μέρα. <laughs> ε, αλλά είμαι πολύ υπέρ του να τα γράψετε κάτω. Όταν τα γράφετε κάτω, ό, όταν θα εσύ θα κάτσει να το γράψει κάτω, θα, το μυαλό σου θα το συνειδητοποιήσει πολύ καλύτερα από το απλά να το, να το πεις. Συμφωνώ απόλυτα. Οπότε για να είμαστε ειλικρινεί, αυτό που μάθαμε εμεί που κάναμε τι έρευνε πάνω στο συγκεκριμένο θέμα και αυτό που θέλουμε να κρατήσετε κι εσείς, είναι ότι αν ξεκινήσει να κάνει αλλαγέ σήμερα, ανεξαρτήτως την ηλικία που έχει, θα δει διαφορά στον εγκεφαλό σου μέσα σε δύο-τρει μήνε εξαρτάται καθαρά από τις συνήθειές μας, από το τι τρώμε, από το πώς σκεφτόμαστε και το πόσο ευγνώμονες είμαστε για αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν γύρω μας. Συμφωνώ. Να είσαστε και λίγο περισσότερο ευγνώμονες για αυτά που έχετε στη ζωή σας, γιατί πολλοί άνθρωποι δεν τα έχουν. Το αξιοπερίεργο της ημέρας. Ο βαρύτερο ανθρώπινο εγκέφαλο που καταγράφηκε ποτέ σύμφωνα με το Guinness Records ήταν ενό 30χρονου άνδρα των Ηνωμένων Πολιτειών, που ζύγιζε στα 2,3 κιλά. Το ρεκόρ αυτό αναφέρθηκε για πρώτη φορά το 1992 και παραμένει αμετάβλητο από τότε. Συγκριτικά όμω, ο εγκέφαλο μέσου ανθρώπου ζυγίζει περίπου 1,4 κιλά. Όμω, ο εγκέφαλο του Albert Einstein φέρεται να ζύγιζε ελαφρώ κάτω του μέσου όρου στα 1,2 κιλά. Οπότε, όπω είπαμε και πριν, το μέγεθο δεν μετράει. Έστω για τον εγκέφαλο. Εάν έχει κι εσύ άλλε αξιοπερίεργειε ιδέε, μπορεί να μα αφήσει σχόλιο στο castbox ή να επικοινωνήσεις μαζί μας μέσω Facebook και Instagram. Το username μας και στις δύο πλατφόρμες είναι The Greek Curiosity Podcast χωρίς παύλες, χωρίς τελείες. Περιμένουμε και τα σχόλιά σας, γιατί θα είναι και για μας πιο εύκολο να φέρουμε σε εκπομπές μας καλεσμένους από διάφορους τομείς. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε μαζί να ανακαλύψουμε περισσότερα αξιοπηρήργα πράγματα. Οπότε, stay tuned!